Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Πάμε στον Κυριάκο Κυριακίδη να μας πει το λόγο. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νεοκλήρη, κυρίες και κύριοι. Άρχισε πριν από λίγο, στις 8 συγκεκριμένα, η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου με αντικείμενο την διαρεύνηση της συμπεριφοράς και της τάσης κάποιων γιατρών επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι σύμφωνα με καταγγελίες αποτρέπουν ασθενείς τους ή και άλλους πολίτες από το να εμβολιαστούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως πληροφορούμαστε, θα εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει τυχόν παράβαση του κώδικα ιατρικής επαγγελματικής δεοντολογίας, τότε θα ακολουθηθούν οι νομισμένες διαδικασίες. Και πιο συγκεκριμένα, αναλόγως με την κάθε απόφαση, η κάθε περίπτωση θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Να πω ότι είναι άγνωστος αριθμός των περιπτώσεων που θα εξεταστούν απόψε, αλλά αν υπάρχει κάτι σχετικό που μπορεί να λέει, είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας η συνεδρία ενδέχεται να κρατήσει μέχρι και 3 ώρες. Νεοκλή. Κυριάκο, σε ευχαριστούμε.